κατεστραμμένη σιδηροδρομική σταθμή του ΟΣΕ. Σιδηροδρομικός σταθμός Καλύνδια. Σιδηροδρομικός σταθμός Καλύνδρια. Όπως πάντα, κάποιοι κοιμήθηκαν εδώ, κάποιοι λαθροπόντικες. Εκεί η βίλα των σιδηροδρομικών. Υποθέτουμε. Κλειδιά και γραμμές αχρησιμοποιητές για δεκαετίες. Από αυτή τη γραμμή σαν να περνάει τρένο. Αυτή τη γραμμή σαν να περνάει τρένο. Ο ιδρώτας του ελληνικού λαού. Σιδηροδρομικός σταθμός Καλύνδριας. Με αυτόν τον μεγάλο πλάτανο. Εκεί είναι ο σταθμός. Εδώ ένα βοηθητικό κτίσμα σε καλή κατάσταση σχετικά. Για να πάμε μέσα στο σταθμό. Αυτός είναι ο σταθμός, ο σιδηροδρομικός της Καλύνδριας. Αυτό είναι. Σιδηροδρομικός σταθμός Καλύνδριας, παρακαλώ. Κοιτάξτε μεγαλοπρέπεια εδώ. Εδώ έχουμε κουζίνα κάποτε. Και εδώ έχουμε νηπτήρα και καμπινέ κάποτε. Πίσω ξανά.
του σταθμού. Εδώ έχουμε σκάλα. Εδώ έχουμε υλικό. Εκεί. Υλικό του ΟΣΕ. Ιστορικό υλικό. Αυτό είναι και ιστορικό υλικό. Κάποιοι κοιμήθηκαν εδώ. Ανεβαίνουμε στο δώμα. Ανεβαίνουμε στο δώμα. Εδώ μία άλλη σκάλα. Κουζίνα. Και πάλι όροφος. Περιουσία του ΟΣΕ. Αλλά και του ελληνικού λαού. Ο όροφος του σιδηροδρομικού σταθμού της Καλή Ιδρίας. Παρακαλώ. Υποκληθείτε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Καλύνδριας. Εδώ ο εξώστης και ο Πλάτωνος. Κατεβαίνουμε. Εδώ πού πάει. Απόπατος, καμπινέ. Σαπίλα, βρωμιά και σαπίλα. Αυτό ανοίγει. Για να δούμε εδώ μέσα τι γίνεται. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Σήμερα κινηματογραφούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Εδώ. Η γνωστή φιδότρυπα. Κάποτε έβγαιναν εισιτήρια από εδώ. Εδώ ένας κακομούτσουνος και ωραίος έβγαζε εισιτήρια. Με εκείνο το ύφος των 48 καρδιναλίων. Υλικό. Άχρηστο για τους κοσετζίδες. Πάμε να βγούμε έξω. Οπα. Εδώ ο σταθμός της
Καλύνδριας, ο μεγαλοπρεπής σταθμός της Καλύνδριας. Κάποια έργα ξεχασμένα. Και εδώ κάποιες αποβάθρες άχρηστες και εγκαταλελειμμένες. Το έργο παρέμεινε ημιτελές. Και εκεί κάτω ένα ξεχασμένο όχημα του ΟΣΕ. Άχρηστο κι αυτό. Τον φωτογραφίσαμε και καλύτερο πριν λίγα χρόνια αυτόν τον σταθμό. Σιδηροδρομικός σταθμός Καλύνδριας. Μεγαλοπρεπής, διατηρηταίος φυσικά, αλλά βρωμερός και άχρηστος. Εκεί κάποτε κάτι άλλαζαν αυτά τα κλειδιά. Σήμερα δεν αλλάζουν τίποτα. Μία γραμμή, δύο γραμμές, τρεις γραμμές, τέσσερις, πέντε γραμμές. Ένας μεγάλος, καθόλου σιδηροδρομικός σταθμός. Παραμελημένος, παραγκονισμένος και άχρηστος. Δεν μπορεί να κόψει κανείς εισιτήριο για αυτόν τον σταθμό. Δεν μπορεί να κόψει κανείς εισιτήριο για αυτόν τον σταθμό. Ο ΟΣΕ δεν χρειάζεται εισιτήρια, δεν τα έχει ανάγκη. Δεν είναι μεταφορικός οργανισμός. Απαξιεί τα τρένα για τα οποία συναισθήθη. Αυτό το μηχάνημα εδώ κάποτε έκανε κάποια δουλειά. Και εκεί το αγριόκλημα κατέλαβε το σταθμό. Καλύνδρια, κάπου εκεί γράφει Καλύνδρια. Για να πάμε και εδώ. Βρωμερή κατάσταση, αχρία. Αχρία κατάσταση. Το βασίλειο του ΟΣΕ είναι αυτό. Η καρεκλοκένταυρη του ΟΣΕ. Από εκεί στο βάθος μπήκαμε, από την πίσω όψη και εδώ βγήκαμε. Για να πάμε από τα πλάγια να δούμε τι έχει. Από τα πλάγια που μπορούμε να κινηματογραφήσουμε και να φωτογραφήσουμε. Εκεί. Εκεί στο βάθος. Από αυτή την τρύπα
Κάποτε έβγαιναν εισιτήρια. Σύψη, εγκατάλειψη, καταστροφή. Σταθμός Καλλίνδρειας. Λάθος λέει η πινακή εδώ και πέρα. Είναι Καλλίνδρεια, το όμικρον είναι ρο. Ένα κτίριο με πάρα πολύ αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Διατηρηταίο. Ιδιοκτησίας του ΟΣΕ. Για να δούμε εδώ. Αυτό το μικρό κτηριάκι τι είναι. Αυτό το μικρό κτηριάκι είναι καμπινέ. Ένα καμπινέ, μια χέστρα εκεί, δύο χέστρες εδώ. Τρεις χέστρες εκεί. Παλαιού τύπου αρχαιολογικής αξίας. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιου είδους καμπινέ, όχι μόνο στον ΟΣΕ αλλά και γενικώς. Μπράβο. Πάμε από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά, πώς να μπούμε μέσα όμως. Χαμός γίνεται. Τα καταφέραμε. Εδώ άγνωστο τι είναι. Μια άλλη όψη των καμπινέδων του της Καλλίνδρειας. Αυτός είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός Καλλίνδρειας. Περιουσιακό στοιχείο του ΟΣΕ και ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Εκεί ο υδατόπυργος και ένα κτίριο πνιγμένο μέσα στη βλάστηση. Άχρηστο, εγκαταλελειμμένο. Χιλιομετρική θέση 26 συν 615. ΟΣΕ. Σιδηροδρομικός σταθμός Καλλίνδρειας. Πάμε από την άλλη μεριά. Να δούμε τι θα δούμε. Από εδώ τα είδαμε. Εκεί ένα άλλο κτίριο. Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Καλλίνδρειας έχει τουλάχιστον 10 κτίρια. Κατεστραμμένα, εγκαταλελειμμένα. Και κάποια από αυτά πανέμορφα. Ιδιαίτερη αρχιτεκτονική
χαρακτηριστική των σιδηροδρόμων. Σε αυτό το κτίριο δουλεύουν και κάποια ψυκτικά μηχανήματα εκεί μέσα. Είναι χρήση τάχα. Εκεί. Αυτός είναι ένας σιδηροδρομικός σταθμός του ΟΣΕ. Για όνομα του Θεού. Ή αν έχετε το Θεό σας. Άχρηστη σιδηροδρομική γραμμή στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλλίνδρειας. Μάλιστα. Εδώ φαίνεται να περνάει τρένο. Μια φορά στις 15 μέρες. Πιθανώς. Αλλά περνάει πάντως. Ποιον παίρνει και ποιον κατεβάζει τώρα είναι άλλη ιστορία. Εφεύρεση του ΟΣΕ. Στην Ελλάδα τα τρένα λέει είναι μόνο εμπορικά. Δεν είναι επιβατικά. Επιβατικά είναι Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Άντε και Λάρισα, Λαμία. Βλάστηση, άγρια ζούγκλα. Αντίο Καλλίνδρεια, αντίο σταθμέ, αντίο ΟΣΕ, καλόν ύπνο. Και μην ξυπνήσετε ποτέ. Καλό είναι το ραχάτι. Εδώ μπορούμε να ακούσουμε ότι αυτό το διάολο μηχάνημα δουλεύει. Που σημαίνει ότι αυτό το κατάκλειστο επίσης κτίριο, σφραγισμένο, είναι εν χρήση. Βαμμένο, αλλά κανείς δεν αξιώνεται να κόψει τη βλάστηση. Εδώ πώς μπαίνουν μέσα, όταν έρχονται αυτοί που έρχονται.